Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Χθες, στη χθεσινή σας αναφορά για την περιφέρεια της Θεσσαλίας, στα δικά μου αυτιά ακούστηκε μάλλον χλιαρή, παρά το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία στηρίζει, δεν έχει αποσύρει την στήριξή της στην υποψηφιότητα του κ. Αγοραστού. Πριν από λίγο, μάλιστα, είπε ότι είναι καλοδεχούμενη και η έρευνα της δικαιοσύνης. Σε τρεις εβδομάδες έχουμε αυτοδιοικητικές εκλογές. Ήθελα να σας ρωτήσω αν σας προβληματίζει το ενδεχόμενο η Νέα Δημοκρατία να μην πάει καλά σε συγκεκριμένες περιφέρειες εξαιτίας των φυσικών καταστροφών και του τρόπου αντιμετώπισης τους. Και αν μου επιτρέπετε και ένα δεύτερο ερώτημα, αν η κυβέρνηση σκέφτεται ή έχει ανοίξει τέτοια συζήτηση, ίσως και μετά από ειδικούς, για μετεγκατάσταση κάποιων χωριών που συνεχώς πνίγονται πιο ορεινά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, χρόνια πολλά, κύριε Φασουλάκη. Χρόνια πολλά και στην κόρη μου, η οποία νομίζω ότι με τη διαφορά της ώρας στην Αμερική αμφιβάλλω αν θα βλέπει αυτή την συνέντευξη ζωντανά τώρα και σε όλες τις ερωτάσεις φυσικά. Η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή έδωσε πολιτική διάσταση στις περιφερειακές εκλογές. Γιατί θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό να μπορούμε να συνεννοούμαστε με τους περιφερειάρχες, οι οποίοι έχουν ένα πολύ σημαντικό αναπτυξιακό έργο να υλοποιήσουν και πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό η περιφερειακή πολιτική να είναι συντονισμένη με την κεντρική πολιτική. Θα σας έλεγα ότι μέχρι ισότου έρθουμε εμείς τα πράγματα το 2019, υπήρχε μια μεγάλη απόσταση μεταξύ του τι κάνανε οι περιφέρειες και του τι έκανε το κεντρικό κράτος. Και για πρώτη φορά εμείς, μέσα από τα αναπτυξιακά σχέδια τα οποία είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε, καθίσαμε και συγκροτημένα βάλαμε στο χαρτί τις πρωτοβουλίες των Δήμων, των Περιφερειών και του κεντρικού κράτους, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε συγκροτημένα σχέδια για τις 13 περιφέρειες της χώρας. Και αυτό νομίζω ήταν μια επιτυχία, ένα βήμα στην σωστή κατεύθυνση, για να γνωρίζουμε κι εμείς με ποιο τρόπο θα κατευθύνουμε τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας και να μην κάνουμε κινήσεις σε ρήμην των τοπικών κοινωνιών. Ό,τι ισχύει για κάθε περιφέρεια, ισχύει προφανώς και για την περιφέρεια της Θεσσαλίας. Και τον απολογισμό θα τον κάνουμε το βράδυ των περιφερειακών εκλογών. Θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δώσει στήριξη σε 13 υποψήφιους περιφερειάρχες και σε 3 δημάρχους. Στις 3 μεγάλες πόλεις. Και εκεί σταματάει η εμπλοκή μας στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Τώρα, για το ζήτημα της μετεγκατάστασης. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει την πατρίδα μας και στο παρελθόν, όχι στη Θεσσαλία. Είχαμε, ας πούμε, ζητήματα μετεγκαταστάσεων σε οικισμούς στη Δυτική Μακεδονία λόγω της επέκτασης των λιτικών πεδίων. Δεν θεωρώ ότι μια τέτοια λύση μπορεί να υποδειχθεί ερήμην των τοπικών κοινωνιών. Άρα, για να μπορέσει να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, χρειαζόμαστε πρώτον, όπως σας είπα, μια βαριά επιστημονική τεκμηρίωση ότι υπάρχουν χωριά τα οποία δεν μπορούν να προστατευθούν πια από ακραία πλημμυρικά φαινόμενα, ό,τι έργα και να κάνουμε. Και αν αυτό τελικά είναι όντως έτσι, τότε ναι, πρέπει να συζητήσουμε με τους κατοίκους των χωριών αυτών. Δεν εκτιμώ ότι ο αριθμός είναι μεγάλος. Κατά το πόσο θα πρέπει πια να πάμε σε μια οργανωμένη μετεγκατάσταση σε περιοχές οι οποίες είναι πιο ασφαλείς για αυτούς, αλλά δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση το κεντρικό κράτος να κάνει κάτι χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των πολιτών. Είναι άνθρωποι που ζουν εκεί δεκαετίες και προφανώς δεν είναι απλή υπόθεση να πει στον άλλον ότι θα αφήσει το ασχέτως κόστους. Και αν υποθέταμε ότι μπορούμε να καλύψουμε εμείς το κόστος, δεν είναι μια απλή συζήτηση να πει στον άλλον ότι θα φύγει από το σπίτι του, από το χωριό του, εκεί που έχει μεγαλώσει, εκεί που έχουν ζήσει οι γονείς του, οι παππούδες του και οι γιαγιάδες του, να πάει κάπου αλλού. Αλλά το πρώτο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε επιστημονικά δεδομένα κατά το πόσο αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά απαραίτητο.